Και τώρα κύριε, ελπίζω ο κύριος Μητσοτάκης να έχει το θάρρος, ακούσατε, εύχομαι να έχετε το θάρρος να απαντήσετε σε αυτά τα οποία τώρα παρουσιάζω και είναι τρία θέματα. Είστε ο μόνος πρώτα απ' όλα αρχηγός κόμματος στην ΕΟΚ, ο μόνος ηγέτης πραγματικά, ο οποίος έχει δηλώσει δημοσία ότι η Τουρκία πρέπει να γίνει μέλος της ΕΟΚ. Αυτό είναι γενικό. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης εδώ είναι υπουργός εξωτερικών και στέλνει τηλεγράφημα προς ΕΟΚ. Τηλεγράφημα θα το δώσω στο οποίο να το κρατήσουν και δεν χρειάζεται λεπτομέρειες. Πάντως είναι 23 Απρίλη του 81. Ακούσατε κύριε, δεν ενδείκνυται από γενικότερα σκοπιάς αντιταχθούμε η σύγκριση μικτής Επιτροπής Τουρκίας ΕΟΚ, ούτε και στο να γίνει μια γενική εκτίμηση σχέσεων ΕΟΚ-Τουρκίας. Δεν δυνάμεθα επίσης αντιταχθούμε στην περίληψη των ειδικοτέρων θεμάτων που προτείνονται. Στην περίπτωση όμως κατά την οποία φυγεί ουσία θεμάτων αυτών, παρακαλούμε διατυπώσατε θέσεις. Αυτό κύριε Μητσοτάκη είναι το ναι ή όχι. Αυτό εδώ. Το έχω φυλάξει για τελευταίο. Λοιπόν, επιθέματος ακούσατε. Ακούσατε. Είναι συγκλονιστικό. Για μένα τουλάχιστον. Είναι. Και για σας θα πρέπει να είναι. Επιθέματος τετάρτου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου Τουρκίας ΕΟΚ. Τα εξής. Παρατηρούμε τα εξής. Α. Ύψος χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου και βασικά χαρακτηριστικά του έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ ΕΝΕΑ και Τουρκίας παρελθόντα Ιούνιο στα πλαίσια Συμβουλίου Συνδέσεως. Ελλάς δεν έχει συμφέρον αντιταχθεί η οθέτησή του από κοινότητα των 10. Τι είναι αυτό κύριε Μητσοτάκη? Εδώ σταματώ. Ελάτε. Δώστε απάντηση. Γελάτε. Λέτε ότι εμείς προχωρήσαμε σχετικά με το πρωτόκολλο σύνδεσης της Τουρκίας. Εσείς το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο το χαρίζατε, ενώ εγώ είπα σήμερα ότι μόνο όταν λυθεί το Κυπριακό μπορεί να υπάρξει το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο. Κύριε Υπερπατριώτη, εξήγησε εδώ πώς το έκανες. Σας καταγγέλω κύριε Μητσοτάκη ενώπιον ολοκλήρου του ελληνικού λαού για πράξη βαθύτατα αντεθνική.